Λοιπόν, επιστρέψαμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί είχαμε χθες, θα συζητούσαμε τέτοια ώρα. Χθες είχαμε ένα τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Πέτρου Ράλι, με έναν άνθρωπο, μια μηχανή, νεκρό, ο οποίος έπεσε πάνω στο κλείδωμα και είχε χάσει τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, 3.30 ώρα το πρωί, είχαμε άλλο ένα δυστύχημα, εκεί κοντά στην Ιερά Οδό, πάλι με μηχανή εμπλεκόμενη. Ο Κώστας Στάμου θα μας τα πει αυτά αμέσως αφού δούμε εδώ εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, ο Κώστας Στάμου τον έχουμε τώρα. Έλα, Κώστα. Καλημέρα και πάλι. Μία ακόμη λοιπόν τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου ο αναβάτης μιας μηχανής έχασε τη ζωή του παρασέρνοντας παράλληλα ένα πεζό. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο αναβάτης μηχανής, κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του επί της Ιεράς Οδού, παρέσυρε στη συμβολή με την οδό Κωνσταντινούπολης ένα πεζό, με αποτέλεσμα ο πρώτος, δηλαδή ο αναβάτης μηχανής, να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ να πούμε ότι προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα. Ναι, ξέρουμε για την κατάσταση της υγείας του πεζού. Κώστα. Είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, φαίνεται πως ο αναβάτης μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα, έχασε ακαριέα τη ζωή του. Τι να πούμε. Έχετε, παιδιά, αυτό με τις μηχανές, δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε αυτή την είδηση. Αυτό το πράγμα, και εμείς που οδηγούμε, δεν οδηγούμε μηχανή, οδηγούμε αυτοκίνητο, κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά. Εντάξει, και με τα αυτοκίνητα και με τις μηχανές, άμα τρέχουμε. Κάθε μέρα τώρα χάνουν τη ζωή τους, δεν είναι ένα σχεδίο. Κάθε μέρα.